Πάμε στα Χανιά. Πάμε να αναφερθούμε σε αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Χανίων στο μέτωπο των φθηνότερων μοριακών τεστ προς μαθητές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη Βαρδάκη, τον κύριο Βαρδάκη, αντιδήμαρχος παιδείας Δήμου Χανίων. Την καλησπέρα μας, αντιδήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές και στις τηλεθεατές της εκπομπής σας. Πρέπει να κάνουμε τεστ, αυξημένη διασπορά, ειδικά στα Χανιά, και πήρατε την πρωτοβουλία, συνεργαστήκατε με κάποιους ιδιώτες, προκειμένου να προμηθευτούν φτηνά μοριακά τεστ συμπολίτες μας που πρέπει να κάνουν τα τεστ και έχουν ανάγκη. Σωστά. Από την αρχή της πανδημίας προσπαθούμε έμπρακτα να είμαστε δίπλα και να στηρίζουμε όχι μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα και τη μαθητική κοινότητα, αλλά και τους συμπολίτες μας. Αυτό έχει γίνει με διάφορες πράξεις που έχουμε κάνει. Έχουμε αρχίσει με τα self-test που μπορούσαμε και παρήχαμε σε κοινωνικές ομάδες και κυρίως στην εκπαιδευτική κοινότητα όταν δεν είχε ανοίξει η πλατφόρμα από το αρμόδιο Υπουργείο. Συνεχίσαμε με τα rapid test, όπου σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Ντουκάκη, προχωρήσαμε για να ανοίξουν δειγματοληπτικά κέντρα για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί μετά την καινούργια χρονιά και το άνοιγμα των σχολείων η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει και δεύτερο δειγματοληπτικό κέντρο και ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε αυτή την πορεία, την εξέλιξη ουσιαστικά και τη στήριξή μας προς την εκπαιδευτική μαθητική κοινότητα, αλλά προσθέσαμε και τις κοινωνικά ευάλωτους πολίτες, ναι, με μια συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο. Με βοήθεια του Ιατρικού Συλλόγου απευθυνθήκαμε στα μικροβιολογικά κέντρα και έτσι πετύχαμε μια φθηνότερη λύση, έτσι ώστε αυτές οι ομάδες να μπορούν να πηγαίνουν να κάνουν φθηνότερα μοριακά τεστ από τη στιγμή που θέλουν να μια μεγαλύτερη πιστοποίηση αν είναι θετική ή όχι στον Μάλιστα. κορονοϊό. Από την εικόνα που έχετε με τη διασπορά εντός των σχολικών μονάδων στα Χανιά, τι επικρατεί? Υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Χανίων, μόνο ο Δήμος Χανίων, όχι ο νομός, έχει 154 σχολικές μονάδες. Από αυτές τις 154 σχολικές μονάδες υπάρχουν 22.000 περίπου μαθητές και περίπου 6-7.000 εκπαιδευτικοί. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει καθημερινά στον νόμο Χανίων υπάρχουν 100 με 120 κρούσματα. Υπάρχει μια έντονη διασπορά καθημερινή και προσπαθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα να καλύψουμε ό,τι προβλήματα μας φέρνει ο κορονοϊός, ιδίως στο προσωπικό καθαριότητας που είναι και υπεύθυνοι οι Δήμοι να λύσουν. Φανταστείτε ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό που μπορεί να νοσήσει συνήθως δεν καλύπτεται ή καλύπτεται με υπερορίες από το ήδη υπάρχον προσωπικό. Εμείς καλούμαστε με έκτακτες προσλήψεις και με επιβαρύνσεις από τον προϋπολογισμό, από ιδίους πόρους δηλαδή του Δήμου Χανίων, που φτάνουν την τάξη στο 500.000 ευρώ, ναι, ναι, να μπορούμε να πάρουμε κόσμο, έτσι ώστε να μην μένει κανένα σχολείο καμία στιγμή χωρίς αυτή την καθαριότητα. Μάλιστα. Θα ήθελα και ένα σχόλιο αναφορικά με το κέντρο διαβίου μάθησης. Είναι αυξημένη η ανταπόκριση στα τμήματα. Αξιέπαινη πάλι δράση του Δήμου Χανίων. Από την αρχή πάλι της χρονιάς, ναι, ο Δήμος Χανίων, το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας, τα κέντρα διαβίου μάθησης, έχουν ανοίξει κάποιες ειδικότητες, όπως πέρυσι είχαν ανοίξει αντίστοιχες για την κλωστοϊφαντουργία, υπολογιστές για άτομα για τρίτη ηλικία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε Ρωμά και μετανάστες. Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση από όλες αυτές τις ομάδες ανθρώπων που ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανοίξει 10 ειδικότητες, οι οποίες κυρίως απευθύνονται στον τουρισμό, γιατί τα Χανιά είναι ένας τόπος ο οποίος έχει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και ζει από τον τουρισμό. Επομένως, έχουμε ανοίξει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ρώσικα, ιταλικά, γερμανικά. Μάλιστα. Και έχουμε ανοίξει και δύο κλάδους, η οποία είναι διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως θρησκευτικός και πολιτιστικός τουρισμός. Πού μπορούν να μπουν οι τηλεθεατές προκειμένου να ενημερωθούν και να πάρουν πληροφορίες, σε ποιον ιστότοπο ή σε ποιο τηλέφωνο μπορούν να μπουν?
μπορούν να μπουν στη σελίδα του Δήμου Χανίων, στο dimos.papakihania.gr, και να μπορούν με το δελτίο τύπου να ενημερωθούν, να δουν τις φόρμες συμπλήρωσης για να μπορέσουν να κάνουν αίτηση. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, παίρνει ένα αριθμό πρωτοκόλλου το οποίο μεταβιβάζεται στο αρμόδιο Υπουργείο και μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός, δηλαδή 25 άτομα, ναι, διαδικτυακά, μάλιστα, ξεκινάνε και γίνονται τα μαθήματα από το... από το συντονιστή που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας. Να πω σε αυτό το σημείο, ναι, ότι όλοι οι ενήλικες, ανεξαρτήτου καταγωγής, ηλικίας ή μόρφωσης, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα, μάλιστα, προγράμματα. Αντιδήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.